Κλήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Μενέλαος Γερό παρεμβαίνοντας παρεμβαίνοντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση Best. Ο πολιτευτή Μεσυνία, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή και αναπληρωτή γραμματέα του τομέα μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του κινήματο Αλλαγή, έκανε λόγο για έλλειμμα στη διαχείριση του μείζωνου ζητήματο τη πανδημία. Πάλι η κυβέρνηση τρέχει πίσω από το, από το πρόβλημα χωρίς να μπορεί να προβλέψει ε, το τι θα γίνει και τρέχει πίσω από τα κρούσματα, πίσω από την ε, πανδημία, ε, αν θέλετε έτσι χωρίς ε, ουσιαστικά Μέτρα τα οποία μπορούν να ανακόψουν την, την πορεία της πανδημίας. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το πρόβλημα νομίζω των ημερών μας για τη χώρα μας. Ε, νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αν βρισκόμασταν εδώ ε, πριν, ε, πριν 10 μέρες, πριν 20 μέρες θα μπορούσαμε με ευκολία να προβλέψουμε ότι το, τα κρούσματα θα φτάσουν στα, μεγέ... στα, στα, στα μεγέθη που βρίσκονται σήμερα. Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει όλο αυτό που γίνεται. Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα μέτρα, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει ε, του επιστήμονε, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα μέσα μαζική ενημέρωση που προσπαθούν να ενημερώσουν ε, για την πορεία τη πανδημία, για τα μέτρα. Και όλο αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγήσει σε, σε άσχημα μονοπάτια τα οποία ξέρετε, τα είχαμε ξαναδεί σαν κοινωνία και σαν χώρα το 2010 και το 2011 με αφορμή τη, ε, τα, τα θέματα της οικονομίας και τα και τα μνημόνια κλπ. Ο Μενέλαος Γερονικόλος στάθηκε εκτενώς στη δέσμη μέτρων που έχει καταθέσει το κίνημα αλλαγής για την ανακούφιση των μικρομεσαίων κυρίως επαγγελματιών της χώρας οι οποίοι βάλλονται στο φόντο των περιοριστικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού. σαν κίνημα αλλαγή μετά από αυτές τις συναντήσεις που είχαμε Προτείναμε, είχαμε κάποιε προτάσει μετά τι διαβουλέσει που κάναμε, οι οποίε βρίσκονται σε, σε τρει τομεί. Ο ένας τομέα έχει να κάνει με την ενίσχυση των επιχειρήσεων, μετά έχει να κάνει με την ενίσχυση των εργαζομένων και βέβαια και μέτρα ανακούφισης που είναι πολύ σημαντικά. Ε, δεν πρέπει, ξέρετε, η κυβέρνηση έχει παρατήσει τους επιχειρηματίες στο έλεος της πανδημίας και των προβλημάτων που παρουσιάζονται καθημερινά. Έφτασε η ώρα τα πράγματα να αλλάξουν, είπε με νόημα, τονίζοντας πως το κίνημα αλλαγή έχει κάνει την αυτοκριτική του και μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ ε, να κάνουμε σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση με προτάσεις ε, και βέβαια με σκοπό να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, να παίξουμε, να, να, να αρθεί, να αρθούμε... Ε, το είχα αναφέρει και παλαιότερα στην, στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και να κυβερνήσουμε τη χώρα. Όχι γιατί θέλουμε να μοιράσουμε καρέκλες. όχι γιατί θέλουμε, Σόνι και καλά, να βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Διότι θέλουμε να πάμε τη χώρα μπροστά, θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα προοδευτικά.